στόχαστρο βρέθηκε σήμερα η απόφαση της Κυπριακής Εκκλησίας να κατεδαφίσει 4 διατηρητέα σπίτια ενός και πλέον αιώνα που βρίσκονται στο προάβλιο του υποανέγερση καθεδρικού ναού της Αρχιεπισκοπής. Η ώρα είναι 4 το απόγευμα και τα συνεργεία που εργάζονται για την Αρχιεπισκοπή συνεχίσουν την κατεδάφιση διατηρητέων κτηρίων. Παραμένοντα ακόμα ίχνη από ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως εδώ αυτό. Μια απόφαση για την οποία, όπως εξηγεί ο Δήμος Λευκωσίας, δεν ήταν ενήμερος. Για την κατεδάφιση έχει εκδοθεί σχετική οδηγία. Πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο ο Δήμος διερευνά σε βάθος και θα ενημερώσει ανάλογα. Στο σημείο σήμερα και άνθρωποι του Δήμου Λευκωσίας που έσπευσαν να ζητήσουν αναστολή των εργασιών, αλλά δεν πρόλαβαν. Προκαλεί οργή. Είμαι και μέλος της Πολεοδομικής Επιτροπής του Δήμου και δεν έχει τεθεί ενώπιον μας οτιδήποτε. Δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε τέτοια άδεια και δεν θα μπορούσε γιατί οι οικοδομές είναι διατηρητές. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, ο οποίος κάλεσε και την αστυνομία, η κατεδάφιση διατηρητέων κτηρίων είναι εκτός νόμου, όχι μόνο επειδή τα κτίρια ήταν διατηρητέα, αλλά και επειδή στην άδεια που εκδόθηκε στο πλαίσιο κατασκευής του καθεδρικού ναού ετέθη ως όρος η διατήρηση και συντήρησή τους. Γινόμαστε μάρτυρες του βιασμού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από θεσμούς που έπρεπε να προάγουν τη διαφύλαξη και τη συντήρηση και την αποκατάσταση των διατηρητών οικοδομών. Πήγε της Αρχιεπισκοπής που μίλησε στον Αλφα χαρακτήρισε πάντως υπερβολικές τις αντιδράσεις. Λόγω της διάβρωσης των κτηρίων και παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν διαχρονικά για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, τα 4 εγκαταλελειμμένα σπίτια δεν μπορούσαν να συντηρηθούν. Η Αρχιεπισκοπή μελετά το ενδεχόμενο επαναφοράς των κτηρίων στην αρχική τους μορφή. Τα έργα αυτά θα γίνουν σε συντονισμό με τον Δήμο Λευκωσίας, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Επίσημη τοποθέτηση από την Αρχιεπισκοπή αναμένεται αύριο.